και ο ζωντανός αυτό της μάρτυρας της Αναστάσεως του Χριστού που ήταν, ήταν αυτός που φύλαξε τον τάφο που έσαι από τους υπερβολείς. Μετέστρεψε, λέει, με τη μαρτυρία του πολλούς ιδωλολάτρες στην Ευθυρίδης. Προπαίνουν καθάρι οι αρχές και ξεκινούν τον πυρηνικό. Του στέλνουν στρατιώτες για να αποκεφαλίσουν τον Ευαγγείλιο. Και τι κάνει ο Άγιος Βαγγείλος. Δείτε το μεγαλείο όσων πιστεύουν στον Χριστό. Εγώ δεν θα πω τίποτα, θα πω αμήν στο τέλος. Ο Άγιος Βαγγείλος είδε πνεύματι ότι πλησίαζαν οι εκτελεστές του και βγήκε ο ίδιος να τους συναντήσει. Τους έφερε στο σπίτι του χωρίς να τους αποκαλύψει ποιος ήταν. Αφού τους φύλεψε ως καλός οικοδεσπότης, εκείνοι σύντομα πήγαν πέρι του. Όμως, ο Άγιος παρέμεινε άγρυπνος στην προσευχή. Όλη τη νύχτα προσευχόταν, προετοιμαζόμενος για το θάνατό του το πρωί. Κάλεσε τους δύο στους στρατιώτες του, ντύθηκε με καθαρά αστραλούχα κατάλληλα για την ταφή του και έδωσε οδηγία στα υπόλοιπα μέρη της οικογένειάς του να το θάψουν σε ένα συγκεκριμένο οφίσκο. Ύστερα παρουσιάστηκε στους απεσταλμένους στρατιώτες και τους είπε ότι αυτός ήταν ο Λογκίνος που γύρευαν. Οι στρατιώτες βρέθηκαν σε σύγχυση και αμηχανή. Δεν μπορούσαν καν να διανοηθούν να αποκεφαλίσουν τον Λογκίνο. Αλλά εκείνος επέμεινε λέγοντάς τους ότι έπρεπε να εκτελέσουν την εντολή του ανωτέρους. Έτσι ο Λογκίνος και οι συστρατιώτες του έχασαν το κεφάλι τους. Οι εκτελεστές πήραν την γάρα του Αγίου Λογκίνου και την παρέδωσαν στον Πιλάτο. Εκείνος την παρέδωσε στους Ιουδαίους. Αυτοί πέταξαν την γάρα σε ένα σωρό κοπριάς έξω από την πόλη. Θα ήθελα κι εγώ να πω ένα λόγο αγαθό για τον παπά σας. Σε πέρα δεν ήταν ο πατήρ, τώρα λέει μετά μου σιωπή, αλλά δεν θα ήταν ο πατούς. Αν δεν ήταν ο πατήρ Θεμιστοκλής, εσείς δεν θα δίνατε το αίμα σας στον συνάνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα, έστω αυτά τα 10 λεπτά από το χρόνο μας, να τα αφιερώνουμε στον αδελφό. Αξίζουν συγχαρητήρια, το συμβατιμότατο που τον έφερε τότε εδώ και έχασε η πόλη της καταγωγής μας, αλλά και έχασε ο ναός της Ευαγγελίστητας και ο Μεσσής. Να τον χαίρεσε. Μεταδίδω τα έμοια του Θεού.